Σε σταθερά επίπεδα κυμαίνεται τα τελευταία 24 ώρα το ποσοστό θετικότητας, ενώ οι νοσηλίες έχουν πάρει τις τελευταίες μέρες την κατιούσα. Από τη Δευτέρα μέχρι χθες εντοπίστηκαν 15.858 κρούσματα, με το ποσοστό θετικότητας να κυμαίνεται μεταξύ του 2,91 και του 2,55%. Οι νοσηλίες μειώθηκαν αισθητά και κυμαίνονται γύρω στις 180, την ώρα ωστόσο που ο αριθμός των ασθενών που χάνουν τη μάχη καθημερινά προκαλεί προβληματισμό. Την τελευταία εβδομάδα ανακοινώθηκαν 26 θάνατοι, με το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τους επιστήμονες να συλλέγουν στοιχεία και δεδομένα αναφορικά με τους ασθενείς που κατέληξαν, ώστε να εξαχθούν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα. Είναι γι' αυτό που συνεχώς ως Υπουργείο Υγείας τονίζουμε ότι δεν πρέπει να ησυχάζουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την υγεία μας με τον εμβολιασμό σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έχοντας ενώπιον τους αυτά τα δεδομένα, επιδημιολόγοι και υπουργός Υγείας, ο οποίος αποδεσμεύεται από την καραντίνα αύριο το βράδυ, θα τα πούνε στις 7:45 το πρωί της Τρίτης για να κλειδώσουν τις προτάσεις που θα τεθούν λίγο αργότερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Ήδη εδώ και εβδομάδες έχει αρχίσει η συζήτηση για αναπροσαρμογή των προστατευτικών μέτρων ή και των πρωτοκόλων, έτσι ώστε να απλοποιηθεί γενικότερα η όλη διαδικασία λήψης προστατευτικών περιοριστικών μέτρων. Έχουν ήδη εκφράσει κάποιες συζητήσεις από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Αυτές οι συζητήσεις θα συζητηθούν την επόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στις συζητήσεις των επιδημιολόγων, είναι ο τερματισμός του διαχωρισμού των πολιτών σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Μιχάλης Χατζιπαντέλα και επιδημιολόγοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο τα άτομα χωρίς ιστορικό εμβολιασμού να μπορούν να εισέρχονται σε χώρους εστίασης, γήπεδα, θέατρα, γάμους και βαπτίσεις κατόπιν προσκόμισης αρνητικού τεστ. Επίσης, θα εξεταστούν το ενδεχόμενο αύξησης του μέγιστου αριθμού παρευρισκομένων σε χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, γάμους και βαπτίσεις από 200 άτομα σε 250, η αύξηση του αριθμού ατόμων ανά τραπέζι από 8 σε 12 άτομα και η αύξηση του αριθμού των συναθροιζομένων σε οικίες από 10 άτομα σε 15. Στο επίκεντρο θα τεθεί και η μείωση του ποσοστού τηλεργασίας από 50 σε 25%. Τέλος, θα συζητηθεί και η επέκταση του Test to Stay στη δημόσια υπηρεσία. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Υπουργικό, το οποίο θα κληθεί να εγκρίνει και την ημερομηνία εφαρμογής των χαλαρώσεων.